Καλημερίζω και την κυρία Σταυρούλα Φουντά από το Κεθεάρι Άδνη, ψυχολόγος θεραπεύτρια η κυρία Φουντά. Τα έχουμε πει αρκετές φορές μέσα από τη συχνότητα του 984, αλλά για να μείνουμε λίγο και στην αυριανή την ημέρα, 3 Φεβρουαρίου, οπότε έχουμε μπροστά μας και τις αυτές εκδηλώσεις. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλά είμαστε. Ευχαριστούμε και πάλι για τη φιλοξενία. Είμαστε στην προετοιμασία των δράσεων των αυριανών που θα γίνουν σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. 12 πόλεις στην ίδια ώρα, 12 το μεσημέρι. Ναι, φυσικά, την ίδια ώρα με το Ηράκλειο θα γίνει αντίστοιχα στην αυλή και σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Γιάννενα, Πάτρα και βέβαια και σε άλλες πόλεις της Κρήτης και στα Χανιά και στον Άγιο Νικόλαο. Ο βασικός λόγος που γίνονται αυτές οι συναυλίες και συγκεντρώσεις είναι γιατί φαίνεται πως με βάση κάποιες δηλώσεις του διορισμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ, του διορισμένου από την κυβέρνηση, το νομοσχέδιο αυτό εξακολουθεί να είναι στα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης. Δεν ξέρουμε εάν θα έρθει ξεχωριστά ή ενταγμένο σε κάποιο άλλο νομοσχέδιο, όμως ξέρουμε ότι εξακολουθεί να είναι στα σχέδιά της. Επομένως, εμείς συνεπείς σε αυτό που είχαμε δηλώσει εξ αρχής, ότι θα μας βρει απέναντι οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης της απεξάρτησης και της ψυχικής υγείας, είμαστε ξανά στο δρόμο. Άλλο όμως, άλλο όμως τα δικά σας τα προγράμματα και Θεάρι Άδνη, το στεγνό πρόγραμμα, η απεξάρτηση και άλλο τα άλλα προγράμματα. Έτσι είναι, γιατί η υποβάθμιση που επιχειρείται τελικά θα πλήξει τα στεγνά προγράμματα απεξάρτησης. Δηλαδή τα προγράμματα απεξάρτησης όπως το ΚΕΘΕΑ, το 18 άνω και άλλα, τα οποία στοχεύουν στην πλήρη θεραπεία του ανθρώπου και στην κοινωνική του επανένταξη. Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα που στοχεύουν σε ένα πιο λειτουργικό χρήστη, τα έχουμε πει και άλλες φορές, που βάζουν ως πρώτο καθήκον των προγραμμάτων απεξάρτησης τη μείωση της βλάβης απλά. Εμάς οι απαιτήσεις μας για έναν άνθρωπο που κάνει απεξάρτηση είναι πολύ μεγαλύτερες και θεωρούμε ότι μπορεί να μάλιστα να είναι και πώς το λένε, συνθεραπευτής στην ίδια του θεραπεία. Να επιλέγει το πρόγραμμα που τον εξυπηρετεί, να μπορεί να πάρει αποφάσεις για τη θεραπεία του και φυσικά να μπορεί στην πορεία να γίνεται συνάδελφός μας και να εργάζεται στην απεξάρτηση όπως έχουμε ειδικούς θεραπευτές στο ΚΕΘΕΑ, στο 18 άνω κτλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Βέβαια να σας πω ότι στόχος των αυριανών δράσεων δεν είναι μόνο να πούμε για άλλη μια φορά να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο, που βέβαια είναι σημαντικό σύνθημα που το χρησιμοποίησαμε ακριβώς γιατί στόχος μας ήταν να καθυστερήσουμε αυτό το νομοσχέδιο να έρθει στη διαβούλευση και το έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής, θέλω να σας πω, γιατί περιμέναμε το νομοσχέδιο αυτό να κατατεθεί, να βγει στη διαβούλευση μέσα στα Χριστούγεννα και να έχει ψηφιστεί μέχρι 1η-1η. Ξέρετε, ωστόσο, αναρωτιέμαι το εξής, κυρία Φουντά. Πάει σε μία διαβούλευση. Μία διαβούλευση που, ωστόσο, εσάς ή τις οικογένειες ή την ομοσπονδία τους δεν τη δέχονται. Ο αρμόδιος υφυπουργός για την ψυχική υγεία λέει ναι σε μία συνάντηση, αλλά μόνο για να τους ενημερώσει. Δεν θέλει να ακούσει τις προτάσεις και κρεμεί και αυτή η μεγάλη συζήτηση, συνάντηση που επιθυμείτε όλοι σας να έχετε και με τον νέο Υπουργό Υγείας και με τον Πρωθυπουργό, αλλά μέχρι σήμερα απλά περιμένετε για να καταθέσετε τις προτάσεις σας, για να θέσετε τις ενστάσεις σας. Αυτή είναι η πραγματική διαβούλευση, γιατί αλλιώς διαβούλευση δεν ξέρω πώς ακριβώς την εννοούν. Καλά, προφανώς ότι είναι τυπική και υποκριτική η διαβούλευση είναι, γιατί δεν έχει πάρει τη γνώμη κανένας θεραπευτικού προγράμματος. Το έχουμε ξαναπεί αυτό από τη μία πλευρά. Απ' την άλλη, αν θέλετε διαβούλευση ξεκινάς όχι πάνω σε ένα δικό σου σχέδιο το οποίο λέει κατάργηση όλων των θεραπευτικών προγραμμάτων με την ιστορία που έχουν. Διαβούλευση, αν ήθελε το Υπουργείο να κάνει, θα έκανε πραγματικά πάνω στις ανάγκες των θεραπευτικών προγραμμάτων που τις έχουν πει πάρα πολλές φορές. Και αυτό είναι το άλλο που ήθελα να σας πω. Ότι εμείς, πέρα από το να συνεχίσει να μην κατατίθεται το νομοσχέδιο, ζητούμε
ενίσχυση των προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες. Έχουμε καθορισμένο σε κάθε περιοχή ποιες νέες μονάδες πρέπει να δημιουργηθούν. Για παράδειγμα, εδώ στο Ηράκλειο συζητάμε πολύ καιρό ότι χρειάζεται πια ένα πολύ δύναμο κέντρο εφήβων. Έχουν αυξηθεί πολλοί ανάγκες και τα αιτήματα για θεραπεία και χρειάζεται να φτιαχτούν νέες μονάδες. Αντίστοιχα, σε άλλες πόλεις υπάρχουν ανάγκες για να φτιαχτούν μονάδες για τις νόμιμες εξαρτήσεις και την ψυχιατρική συνουσιρότητα. Αυτά χρειάζονται χρηματοδότηση, χρειάζονται προσωπικό. Τέτοια διαβούλευση πρέπει να γίνει με την κυβέρνηση, αν θέλει πραγματικά να ενισχύσει την απεξάρτηση. Γιατί εμείς δεν υπερασπιζόμαστε, και θέλω να το πω αυτό, δεν υπερασπιζόμαστε το ΚΕΘΕΑ και όπως είναι σήμερα. Γιατί το ΚΕΘΕΑ όπως είναι σήμερα, πάνω το μισό του προσωπικού του είναι με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, πράγμα που δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια και στους θεραπευόμενούς μας. Εμείς υπερασπιζόμαστε τη στεγνή απεξάρτηση και τη θέλουμε στελεχωμένη και σωστά χρηματοδοτημένη από την κυβέρνηση, γιατί στην τελική ο κόσμος πληρώνει, ο ίδιος θα πληρώνει αυτά και πρέπει να το επιστραφούν σε υπηρεσίες δωρεάν, δημόσιες και υψηλού επίπεδου. Και κυρία Φουντά, όταν λέτε ότι εδώ στο Ηράκλειο χρειάζεται ενίσχυση μονάδων, νέες μονάδες, μιλάτε για ένα πολυδύναμο κέντρο εφήβων, το λέτε όλο αυτό γιατί θυμάμαι δική σας παρέμβαση, συζήτηση εδώ από το στούντιο του 984, ότι οι ανάγκες πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλες στα νέα παιδιά. Αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα, τα οποία μπαίνουν μέσα σε αυτό το χώρο, δηλαδή με τη χρήση ουσιών, από πολύ μικρές ηλικίες, από τα 13 και από τα 14. Έτσι είναι. Και βέβαια δεν ξεχνάμε, και γι' αυτό είμαστε θυμωμένοι, ότι η ίδια η κυβέρνηση που φέρνει νομοσχέδιο που στερεί το δικαίωμα στην απεξάρτηση, αν θέλετε, είναι και η ίδια που με όλη την πολιτική του προηγούμενου διαστήματος δημιουργεί τις προϋποθέσεις, οξύνει τις προϋποθέσεις για να ανθίζουν οι εξαρτήσεις. Η ζωή των μαθητών, η εξαγγελική τους καθημερινότητα στα σχολεία και στα φροντιστήρια, αντίστοιχα θέλω να πω οι ακρίβειες στις οικογένειες, αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε απ' έξω, γιατί η εξάρτηση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, όσο και αν θέλουν να το ιατρικοποιήσουν. Η πραγματικότητα είναι ότι η ζωή δυσκολεύει και μαζί με αυτό συμπαρασύρεται και το νεότερο μέλος των οικογενειών, οι έφηβοι, οι νέοι ενήλικες, και γι' αυτό και έχουμε πολύ περισσότερα αιτήματα θεραπείας. Έτσι. Δεν έχω την απογεία στο στόμα σας, λέω. Διότι βάζετε τα πράγματα στη σωστή του στη θέση. Κανένας δεν ευθύνεται, κανένας μας, καμία πολιτεία, καμία κοινωνία για όλα αυτά τα θέματα. Είναι ένα αριανό φαινόμενο το οποίο ήρθε και μας βρήκε. Μια βροχή αριανών φαινομένων που πλήττουν τα παιδιά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η ουσία. Και εμείς είμαστε πολύ μακριά από όλα τα υπόλοιπα και αυτά τα οποία θέλουμε για να μην φέρνουμε την κουβέντα εκεί που πρέπει, κυρία Φουντά. Καλά κάνετε και τα λέτε. Λοιπόν, κυρία Φουντά, όποιος θέλει και το καταλαβαίνει, μπορεί αύριο αυτή την δική σας τη δυναμική να την ενισχύσει για άλλη μία φορά. 12 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Άρτα, Κοζάνη, Κέρκυρα, Βόλος, Πάτρα, Αθήνα, Καλαμάτα, Χανιά, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος, στις 12 το μεσημέρι σε εκδηλώσεις. Πολύ καλλιτέχνες. Ακριβώς. Θα τους πω, Γιάννης Κασοτάκης, Εμμανουέλα Νινιράκη, Μάνος Παπαδάκης και άλλοι στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Φυσικά. Και κριτικοί καλλιτέχνες, ο κύριος Δαφέρμος, ο Σκουτέλης, ο Γιώργης, ο Νίκτας, ο Νικομανόλης. Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που μας στηρίζουν και με την παρουσία τους και θέλουμε και τον κόσμο να μας στηρίξει. Ωραία. Το ραντεβού λοιπόν για όσους θέλουν να σας στηρίξουν είναι θέμα που μας αφορά άλλους στις 12 το μεσημέρι αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Έτσι, κυρία Φουντά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια σας.